Στην δεκάδα των πλέον πολυσύχναστων πόλεων συμπεριλαμβάνεται το Ηράκλειο. Όπως παρουσιάζει η έκθεση, αναλύθηκαν ο αριθμός των εισερχόμενων αφίξεων το 2023 σε σύγκριση με τον πληθυσμό της πόλης. Έτσι, το Ηράκλειο βρίσκεται στην τέταρτη θέση, όπου 18 τουρίστες αντιστοιχούν σε ένα κάτοικο. Η Ελλάδα εμφανίζεται 2 φορές στην παγκόσμια λίστα, με τη Ρόδο να κατακτά τη δεύτερη θέση. Στην δεκάδα βρίσκονται κορυφαίοι προορισμοί όπως η Βενετία, το Άμστερνταμ, η Λισαβόνα και η Φλωρεντία. Ο πολυσύχναστος δεν σημαίνει και υπερτουριστικός, ξεκαθάρισε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, όπου υπογράμμισε πως πριν μιλήσουμε για υπερτουρισμό θα πρέπει να δούμε το ζήτημα των υποδομών και των κατάλληλων χώρων που θα μπορούν να υποστηρίξουν τον αριθμό των επισκεπτών μας. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση ένα ορισμό ο οποίος παίρνει απλά το λόγο επισκέπτη ανακατοίκους, που θα μπορούσε ο ίδιος λόγος να είναι τελείως εκτονωμένος από καλές υποδομές, ανοιχτούς χώρους, χώρους πρασίβνου, χώρους οι οποίοι μπορεί να γίνονται περίπατοι. Οι υποδομές και η σωστή διαχείριση είναι αυτά που πρέπει να εξαντλήσουμε πριν. Αλλά σε καμία περίπτωση ο αριθμός επισκεπτών ανακάτοικο δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Ενώ οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν, καταφθάνουν και οι τελευταίοι τουρίστες που απολαμβάνουν τον δροσερό καιρό και τους ήπιους φθινοπορεινούς ρυθμούς που στην καρδιά του καλοκαιριού απουσιάζουν λόγω του αυξημένου όγκου επισκεπτών. Είναι η πρώτη φορά στην Κρήτη. Δεν μας αρέσει όταν κάνει πολύ ζέστη, οπότε γι' αυτό το λόγο ήρθαμε αυτή την εποχή. Δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία. Είναι τέλος της σεζόν. Από τη μία καταγράφεται ο παλμός μιας πολυσύχναστης πόλης και από την άλλη τα άδεια ταμεία των τουριστικών επιχειρήσεων. Όπως περιγράφουν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών είναι αρκετά περιορισμένη, ενώ η έλλειψη υποδομών είναι τροχοπέδι για το τουριστικό προϊόν μας. Σαφώς και δεν αποτυπώνεται, και γι' αυτό πολλοί μου λένε ότι ήρθε κόσμος, έχει στο Ηράκλειο γίνει χαμός, και κανείς δεν πιστεύει ότι το αντίκρισμα δεν είναι το ίδιο και στα ταμεία μας. Έρχεται πολλής κόσμος, λογικά είναι με κρουαζιέρες, είναι οικονομικά οι άνθρωποι δεν είναι, πώς να το πούμε τώρα... Έχει επηρεάσει η ακρίβεια. Ναι, βέβαια. Στο ίδιο κλίμα και ο κλάδος των ιδιοκτητών ταξί, που παρά τον αυξημένο κόσμο, όπως λένε οι τουρίστες, περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, με αποτέλεσμα το αντίκρισμα στα ταμεία των κριτικών επιχειρηματιών να είναι μηδαμινό. Τι να το κάνω εγώ ότι έχω 20 εκατομμύρια τουρισμού, μπορούσαμε να έχουμε ας πούμε 10 και να αφήνουν όσα αφήνουν τα 20. Η οικονομική δυνατότητά τους ήταν πολύ χαμηλότερη. Πού οφείλεται αυτό, θεωρείτε? Πιστεύω ότι όλοι περνάνε μεγάλη κρίση, και η Ευρώπη και όλοι τα πάντα. Δυστυχώς τα έσοδα που λένε πιο πάντα πάνε έξω. Γιατί και τα αεροπλάνα, οι αεροπορικές εταιρείες έξω πάνε τα χρήματα, και τα μεγάλο ξενοδοχεία τα οποία έχουν πουληθεί δυστυχώς, και αυτά τα χρήματα πάνε έξω. Όπως εκτιμάται από τουριστικούς παράγοντες, η αυλαία της σεζόν θα κλείσει τέλη Νοέμβρη.